Πάσχα στοιχείο σημαίνει ρουκετοπόλεμος, ένα έθιμο που ξεκινά από την παλιά την εποχή της τουρκοκρατίας και είναι ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο ενορίες του Βροντάβου. Την ενορία του Αγίου Μάρκου και την ενορία της Παναγίας της Ερυθανής. Από ό,τι λένε, ξεκίνησε από τα παιδιά των δύο ενοριών που έπαιζαν πετροπόλεμο με σφεντόνες. Στη συνέχεια άρχισαν να επλέκονται και μεγαλύτεροι με αποτέλεσμα οι σφεντόνες να αντικατασταθούν από τα κανονάκια. Στην αρχή το βράδυ της Ανάστασης με τα κανονάκια που έφερναν οι ναυτικοί από πλοία που παροπλίζονταν έριχναν κανονιές από την αυλή της μιας εκκλησίας στην άλλη για να γιορτάσουν την Ανάσταση και με το δυνατό κρότο τους προσπαθούσαν να σπάσουν τα τζάμια της αντίπαλης εκκλησίας, χρησιμοποιώντας όμως μόνο περίτιδα. Μετά από επέμβαση των Τούρκων, επειδή φοβήθηκαν για τη χρησιμοποίηση των κανονιών σε πιθανή εξέργεση των κατοίκων, τα κανονάκια κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο κάστρο. Μετά από αυτό το περιστατικό, οι ενορίτες των δύο εκκλησιών άρχισαν να σκέφτονται ένα νέο τρόπο για να συνεχίσουν τον πόλεμο με κάτι εντυπωσιακό, αλλά που να μην τους το απαγορεύσουν πια οι Τούρκοι. Η λύση δόθηκε από τους ενορίτες του Αγίου Μάρκου και τον πυροτεχνουργό Κορακάκη που είχε το εργοστάσιο του στην πόλη. Τους έφτιαξε μερικές ρουκέτες, τις οποίες μετέφεραν στο Βροντάδο. Συγχρόνως, οι ίδιοι άφησαν να διαρρεύσει το μυστικό τους και στους ενορίτες της Παναγιάς της Ερυθιανής, ώστε έτσι να συνεχιστεί ο πόλεμος. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η νέα περίοδος του ρουκετοπόλεμου. Από τότε το έθιμο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, συγκεντρώνοντας πολλούς επισκέπτες λόγω της μοναδικότητάς του και του φαντασμαγορικού θεάματος.